Ήταν ένας πόλεμος πάρα πολύ βίος, ο οποίος έχει αφήσει πολλά ορφανά, πολλούς πρόσφυγες, έχει αλλάξει τη ζωή ολόκληρων γενιών για πάντα. Λοιπόν, εγώ γιατί αυτό που θα πω ότι ήμουν τυχερή που γεννήθηκα γυναίκα. Έτσι. Γιατί δεν με έχουν επιστρατεύσει για να πάω να σκοτώσω ή να σκοτώνω. Γιατί κατά τη διάρκεια να σκοτώνω και να σκοτώνω. Αρκετούς γνωστούς έχω, αρκετοί γνωστοί μου έχουν αφήσει το κόκαλά τους στη Βοσνία ή στην Κροατία. Κάποιοι έχουν πάει, έχουν γυρίσει, επιπτώσεις ψυχολογικές είναι τρομερές σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να, κάποιος δεν μπορεί εσύ Σοφία να ξέρεις, έχει πει ότι ξέρω, νιώθεις πιο αθώος άμα σκοτώνεις ένα πόλεμο, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να νιώθεις πιο αθώος άμα σκοτώνεις έναν άνθρωπο απλά επειδή κατά καθαρή τύχη γεννήθηκε και ανήκει σε κάποιο άλλο έθνος από το δικό σου. Όπως τα υπόλοιπα παιδιά ζητάνε από τη μαμά να τους πει κοκκινοσκουφίτσα κάτι τέτοιο, αυτή ζητούσε κάθε βράδυ, μαμά πες μου πώς θα γίνει όταν τελειώσει ο πόλεμος, παιδί τώρα 3,5 χρόνια και θα πάμε πίσω στον μπαμπά. Δεν ήξερε τα νέα του 2 χρόνια. Δεν ήξερα αυτή η καημένη νύφη μου. Δεν ήξερε αν ζουν τα αδέρφια της, αν ζει ο άντρας της, δεν ήξερε τίποτα. Μετά από 2 χρόνια, όταν υπογράφτηκε η ειρηνευτική συμφωνία, γύρισε, ζούσαν όλοι ευτυχώς. Ευτυχώς. Και τον κρατούσαν κρυμμένο. Κρυμμένο. Γιατί το μέρος του κρατούσαν οι Μουσλημάνοι. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι τα με πονάει ολόκληρη ζωή είναι γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να διαλυτούμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έπρεπε να χαθούν τόσες ζωές. Γιατί έπρεπε να καταστραφούν τόσες ζωές. Γιατί έπρεπε να αλλάξουν πορεία.